Να δώσω την καλημέρα μου στο Λάμπρο το Γιαλαμά, γιατί τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Λάμπρο Γιαλαμά, καλημέρα, καλώς ήρθες στον Focus FM. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όσους γιορτάζουν χρόνια πολλά. Να τονίσουμε ότι και σήμερα γιορτάζει όλο το νησί, είναι η απελευθέρωση του νησιού από το τουρκικό χρόνια γηγό. Πολλά διπλά λοιπόν. Διπλά χρόνια πολλά, πολλά σήμερα. Σήμερα γιορτάζει η Μυτιλίνη την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και εγώ σε βγάζω στο τηλέφωνο για να μου πεις ότι είναι έτοιμη η δομή στη Βάστρια. Ναι, η δομή είναι σχεδόν έτοιμη, σε 2 μήνες θα είναι έτοιμη και από ό,τι έχουν πει το Φεβρουάριο θα γίνουν και τα εγγένεια. Ναι, φαντάζομαι θα έρθει και η Γιώχανσον στα εγγένεια. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει. Εδώ πέρα πλέον τα πράγματα δεν πάνε όπως έπρεπε. Όταν λες έτοιμοι, τι εννοείς ακριβώς, Λάμπρο Γιαλαμά? Έχουν γίνει εργασίες. Ξεκινήσανε, φέρνανε τα σπίτια, τα σπιτάκια, τα προκάτ που θα είναι μέσα, τα κοντέινερ, τι θα έχουν. Ναι. Οι εργασίες έχουν προχωρήσει. Δηλαδή σε 2 μήνες απλά ή θα είναι έτοιμη. Για πόσο κόσμο γίνεται αυτή η δομή? Λένε από 3 έως 5 χιλιάδες. Από 3 έως 5 χιλιάδες. Εγώ ξέρεις τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι τα λέγαμε πριν από 3 χρόνια, όταν είχε γίνει αυτή η απόβαση των ΜΑΤ και στην Μυτιλίνη και είχατε δώσει αγώνα οι νησιώτες και στη Μυτιλίνη και στη Χίο και στη Σάμο. Αλλά τώρα 3 χρόνια σχεδόν μετά το πράγμα είναι τελειωμένο, έτσι? Φυσικά είναι τελειωμένο από τη στιγμή που ψηφίστηκε από τους Δήμους να δώσουν τις εκτάσεις για να γίνει η δομή. Εφόσον ο Δήμος έδωσε την έκταση και ο κόσμος μέχρι πότε να μπορεί να πολεμάει για αυτό που δεν θέλει να γίνει. Ναι. Και όταν τον κόσμο τον κυνηγάνε, όπως είπε ο κύριος Γάκης που άκουσα πριν, για φασίστες και για τα πράγματα που έχουν γνωστά. Ναι, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι εγώ αυτό που διακρίνω από την τοπική κοινωνία ενδεχομένως είναι και μια σιωπή πλέον σε επίπεδο αρχών. Έτσι, μπορεί κάποιοι να αντιδρούν, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω χρηματίστηκε πολλοί κόσμος, εξαγοράστηκαν συνειδήσεις και έσβησαν τα στόματα. Γιατί εγώ θυμάμαι εκεί στις φράξεις που είχαν στηθεί και δεν σας επέτρεπαν οι αστυνομικοί να πάτε να διαμαρτυρηθείτε. Θυμάμαι γονείς να κατεβαίνετε με τα μωρά σας στα χέρια και να βγαίνουν φωτογραφίες στα πιτσιρίκια και να λένε ότι θέλουμε μια Μυτιλίνη διαφορετική για το μέλλον. Μια Μυτιλίνη ελληνική. Αλλά από ό,τι βλέπω, Λάμπρο Γιαλαμά, δυστυχώς εξαγοράστηκαν όπως είπα συνειδήσεις και κλείσανε τα στόματα. Στέφανε, για να γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να τα λέμε όλα. Ακριβώς, θα τα λέμε όλα. Για να γίνει αυτό το πράγμα κάτι έχει συμβεί. Δεν γίνεται δηλαδή... Πέσανε πολλά λεφτά στο νησί. Αυτό έγινε ρε παιδιά. Πέσανε πολλά λεφτά στο νησί. Και σταμάτησαν να υπάρχουν αντιδράσεις. Γιατί ο Έλληνας, ο νεοέλληνας μάλλον, γιατί ο Έλληνας δεν θα τα δεχότανε, θα τους έστελνε από εκεί που ήρθανε, έβαλε στην τσέπη του λεφτά. Απλά τα πράγματα. Δεν σ' ακούω. Βρες λίγο σήμα. Λάμπρο, ξαναπέστο, γιατί δεν σ' ακούω. Κάνει διακοπές. Ο κόσμος τι γίνεται. Όταν κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφιστεί αν θα γίνει δομή στο συγκεκριμένο σημείο και ψηφίζουν δήμοι που δεν έχουν καμία σχέση με το συγκεκριμένο σημείο και ψηφίζουν θετικά, από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ναι. Να σου πω ρε εσύ, Λάμπρο, πού είναι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαμαρτύρονταν που τους φάζανε τα πρόβατα? Στέφανε, πέσανε, όπως είπες και εσύ, αρχίσανε τα δύνατες επιχορηγήσεις και αυτά. Έφυγε από τη Μόρια, από το κύπ της Μόριας έφυγε το ΚΑΠ. Πήρε φωτιά, τους πήγανε σε άλλο σημείο. Το βάλανε φωτιά, πήγανε σε άλλο σημείο, που το συγκεκριμένο σημείο δεν θα κρίσει. Θα συνεχίσει να είναι το Μαυροβούνι. Ναι, τους πηγαίνουν εκεί για άσυλο. Ναι. Όσοι ζητάνε άσυλο. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο μέλλον προδιαγράφεται. Πολύ ωραία προδιαγράφεται το μέλλον. Και φαντάζομαι το ίδιο είναι και στη Σάμο, το ίδιο είναι και στη Χίο. Γιατί οι δομές αφορούν αυτά τα 3 νησιά ως επιτοπλίστων κυρίως.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτά τα τρία νησιά, εμείς οι τρεις, τα τρία νησιά, Λέσβος, Χίος, Σάμος, θα πάμε... Και, θα από, ό,τι κατάλαβα, μεγάλο... και από ό,τι κατάλαβα, ενώ κάποτε αυτοί οι οποίοι βγαίνατε να διαμαρτυρηθείτε μαζί ήσασταν συναγωνιστές, τώρα επειδή ακριβώς έχει πέσει χρήμα, πολλοί από εσάς που κατεβαίνατε μαζί να διαμαρτυρηθείτε θα σας λένε τώρα ρατσιστές. Ρατσιστές είμαστε από το 2000 κάτι. Ναι, για τους, το 2000... για τους συστημικούς είστε ρατσιστές από την αρχή. Αλλά τώρα θα σας, λένε, θα σας λένε και ρατσιστές κάποιοι οποίοι ήταν συναγωνιστές σας. Έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό. Μάλιστα, είδες. Έχει γίνει και αυτό. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Η ΜΚΟ εντάξει, όλα καλά εκεί. Ω, ΜΚΟ εδώ πέρα κόσμος πολύ νοικιασμένα, σπίτια, αυτοκίνητα, μια χαρά όλα. Πάρα πολύ ωραία. Και έρχονται εκεί πέρα και κορίτσια από δεξιά και αριστερά, τα βρίσκουν και εκεί πέρα με τους παράνομους, μια χαρά. Θα γίνει, μια χαρά είναι τα πράγματα εδώ πέρα, όλα κυλάνε για εκείνους, όλα μια χαρά. Μάλιστα. Λάμπρο, για Λαμάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Να σου τονίσω, να τονίσω ναι. κάτι θέλω, ναι, ναι, για ναι. να σου πω κάτι που το έχω σκεφτεί. Για το θέμα που βγήκε με τους παιδοβιαστές και βιαστές, θα έχω ενσυγχώμα σε καθυστερό, εκείνοι οι άνθρωποι, αυτό το έχουν σαν, δεν έχουν νόμους πάνω σε αυτό, παιδοφιλία, ναι. παιδεραστία και το τέτοια. Το έχουν μέσα στην κουλτούρα τους, τέλος πάντων. Στην κουλτούρα τους ακριβώς, στον πολιτισμό τους. Λοιπόν, πιστεύετε εσείς ότι σαν έθνος, εμείς σαν Έλληνες, μπορούμε να ψηφίσουμε ένα νόμο για τους παιδοβιαστές, βιαστές στην κυριολεξία παιδικών ψυχών, που είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις ένα παιδάκι, να ψηφιστεί νόμος για να γίνει ευνοχισμός χημικός ή ισόβια ή να η φανατική ποινή, εφόσον τους βάζουμε και αυτούς μέσα σε εμάς. Α, λες ότι εφόσον τους εντάσσουμε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να πάρουμε αποφάσεις για... δεν θέλω να την πάω εκεί την κουβέντα, αλλά νομίζω ότι για μένα αυτός ο οποίος βιάζει, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, αυτός ο οποίος βιάζει ένα παιδάκι ή σκέφτεται ότι να το βιάζει, δεν αξίζει ούτε καν την δαπάνη ενός χημικού ευνοχισμού. Να ξέρεις, αυτή είναι η άποψη. Ακριβώς αυτό. Αλλά σου λέω ότι επειδή αυτοί πλέον ζουν μαζί μας, θα δεις ότι νόμοι που πρέπει να εφαρμοστούν δεν θα εφαρμόζονται. Μάλιστα. Για όλους. Είτε είναι Έλληνας, είτε είναι Πακιστανός. Λάμπρο, είτε είναι δεν έχω άλλο χρόνο. Λάμπρο, μου σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου σήμερα. Να είσαι καλά. Εγώ καλή δύναμη. Αγάπη μου, χρόνια πολλά στη Μυτιλήνη μας. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Γεια σας.